Και πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον Πάρη Τσελεπίδη, ο οποίος όχι μόνο θα μας δώσει την πρόταση ημέρας, θα μας δώσει και τις ειδήσεις, που άλλωστε είπαμε, Πάρη, και για τον BCL, για τον Άρη και για τον Γιάννη Καστρίτη, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Ναι, Κώστα μου, πολύ καλησπέρα σου. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Το είπαμε και σήμερα, νομίζω ότι υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση, ναι, ότι ο Άρης εχθές, έτσι ακριβώς, δήλωσε συμμετοχή του. Προέκταση του χθεσινού είναι ότι η δικιά μου πληροφορία λέει πως Περιστέρι, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι ήδη στους ομίλους του BCL της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και το ερωτηματικό τη στιγμή αυτή είναι αν η FIBA βάλει τον Άρη στους ομίλους στα προκριματικά, και αν το βάλει στα προκριματικά, αν ο Άρης δεχτεί να παίξει στα προκριματικά ή μείνει στην θέση του, αυτή που μεταφέραμε και χθες στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτρες του Λίμπερο 107,4, ότι ήταν ξεκάθαρος, ναι, ο Άρης από την πλευρά του τελευταίου Σαρβανίτης ότι θέλει να παίξει μόνο απευθείας στους ομίλους της επόμενης χρονιάς. Είδε κιόλας το τι έπαθε το τριπέρσι, τι έγινε με τον Ηρακλή πρόπερσι. Είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα και δι' ελληνική αποδεικνύεται στην πράξη να είναι έτοιμη για προκριματικά οποιασδήποτε διοργάνωση, και ακόμα και ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν που ήταν να παίξει τα προκριματικά της EuroLeague, και ο Άρης νομίζω ότι μόνο το Μαρούσι είχε ανταποκριθεί σε αυτή την λογική των προκριματικών, επειδή ενδεχομένως να είχε και το λιγότερο άγχος και να μην είχε να χάσει κάτι, και τελικά επιβραβεύτηκε με την παρουσία του μετέπειτα στους ομίλους. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη η οποία προέρχεται από το ρεπορτάζ όσον αφορά για τους ομίλους του BCL της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στο Περιστέρι ούτως ή άλλως κινούνται και στους ρυθμούς του Βασίλη Σπανούλη. Αφορά το Γιάννη Καστρίτη, τι ακριβώς θα μου εννοείς από όλα όσα έχουμε πει? Ότι θα κλείσει, θα κλείσει τον Άρη, θα συνεχίσει. Το πιστεύεις ότι θα μείνει τελικά? Θα μείνει, ναι, νομίζω, ναι. Θα μείνει. Η δικιά μου ενημέρωση λέει ότι εξετάζει δύο προτάσεις, τις οποίες έχει από το Ισραήλ τη στιγμή αυτή. Και να δούμε τι μέλη γενέστε. Το σίγουρο είναι πάντως ότι έφυγε η περίπτωση του Περιστερίου, όπου υπήρχε έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για τον Άρη θα είναι το ιδανικό να μπορέσει να κρατήσει τον συγκεκριμένο προπονητή, για να μπορέσει όντως να συνεχίσει το έργο το οποίο έκανε στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, ψάχνοντας πάντως 6 νέους λαγούς, δηλαδή 6 νέους Αμερικανούς, στην περίπτωση που δεν μείνει κάποιος εξ αυτών. Είναι ένα ερωτηματικό πάντως αρκετά μεγάλο τι μέλη γενέστη με το Λόκετ, που από τη μια φαίνεται να υπάρχει διάθεση λύσης συμβολέου του διετούς και να πάει στη Γαλλία, και από την άλλη της παραμονής στον Άρη. Και στον Παναθηναϊκό? Θα πανεί. Στον Παναθηναϊκό, ο φίλος μας ο... Ποιος από όλους? Ο Βασίλης ο Καβαδάς. Αυτό δεν είναι ο φίλος μας. Στον Παναθηναϊκό ποιος θα πάει προπονητής? Εντάξει. Ποιος θα πάει? Θα πάει ο Γιάννης Σφερόπουλος ή θα πάει κάποιος ξένος? Ο Ηλίας. Ο Ηλίας ο Ζούρος εννοείς? Ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου, ο οποίος έγινε αυτό το σύριαλ το οποίο υπήρχε τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά τη σχέση του, το παρελθόν, την οικονομική με την ΑΕΚ. Ναι. Και απομένει πλέον να φανεί και τέλος τη μελγενέστη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα επέστρεφε στην Ελλάδα και απομένει να φανεί τη μελγενέστη. Μάλιστα. Το γεγονός ότι εμφανίζεται ο Μπουρούς να φέρεται ότι μπορεί να, τώρα μετά την ολοκλήρωση της μπασκετικής του καριέρας και μετά το ότι πέτυχαν με την Καρδίτσα σε αυτή την παρέα που δημιούργησαν εκεί και μπράβο του, θα φανεί κιόλας στο μέλλον. Ο Αργύρης Πεδουλάκης έχουν ισοτιμένει. Δηλαδή Πεδουλάκης και Παπαθεοδόρου μαζί θα πρέπει να είναι επιλογή Πεδουλάκη ο Παπαθεοδόρου, όπως ήταν επιλογή Πεδουλάκη ο Βόβορας. Έτσι να το πούμε αυτό. Αν είναι Πεδουλάκη και Παπαθεοδόρου, τότε καλώς μπορεί και να έρθει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Από πρόταση ημέρας πώς πάμε? Από πρώτες ημέρες, χθες δεν μας βγήκε ο Κουρμπάλη το μεσημέρι, μας βγήκε αυτό το συν 11,5 της ανατροπής που έκανε ο Προμηθέας, ναι, όταν μιλούσαμε, ήταν στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου με τον Νίκο Παπαδόπουλο, το 45-34 έγινε 76-94, δηλαδή ο Προμηθέας έβαλε 34 πόντους στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, 60 στα δύο επόμενα, mm-hmm, και πέρασε από τη λάσπη. Θεωρώ ότι αύριο θα είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο πλέον να κάνει το 3-2. Τουλάχιστον εγώ, Κώστα μου, δεν θυμάμαι 0-2 σε 3-2 εκτός από την ΑΕΚ που κέρδισε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Έτσι, ναι, εύκολα δηλαδή, δεν έχετε τη τιμή μου κάποιο άλλο. Και από πρώτες ημέρες νομίζω ότι θα επιμείνω όπως και προχτές και σήμερα σε αυτό το μείον 3,5 της Μονακό. Προχτές μας βγήκε ακριβώς στους 3 πόντους. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Και αν το κάνει αυτό η παρέα του Τζέιμς, θα πάρει το πρωτάθλημα και θα στεφτεί προς τη Γαλλία. Θα τελειώσει. Έχω την αίσθηση ίσως και το μοναδικό πρωτάθλημα που συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη. Ναι, όντως. Ωραία. Ωραία. Έγινε μαζί και με το ελληνικό φυσικά. Γιατί δηλαδή το τέταρτο θέση, μην το ξεχνάμε αυτό. 100% βγήκε ο πρωταθλητής και ακόμη παίζουμε για το μικρό τελικό. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, έγινε Πάρη, ευχαριστούμε πάρα καλό πολύ. Μεσημέρι.